Λοιπόν, Γιώργος Μιμίκος έχει πάρει ήδη θέση, δεν είναι μόνος. Πάμε στην αθλητική μας ενότητα και φυσικά στον καλεσμένο μας, τον εκλεκτό μας καλεσμένο. Ναι, βεβαίως, Νικολέτα. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε μεγάλη νίκη του Εργοτέλη χθες. Οπότε να κάνουμε τα επινίκια. Το μόνο που θέλω να παρακαλέσω κι εγώ είναι για τον ήχο. Ευχαριστώ πολύ. Έχουμε την επόμενη μέρα μιας μεγάλης νίκης πρόκρισης για τον Εργοτέλη κόντρα στον Άρη στο κύπελο Ελλάδος. Και γενικότερα είναι μια χρονιά αρκετά καλή για τον Εργοτέλη. Παρόλο που το τελευταίο διάστημα στο πρωτάθλημα έχουν έρθει κάποιες αναποδιές, έχουμε μαζί μας έναν ποδοσφαιριστή που αγωνίζεται τώρα για δεύτερη σεζόν στον Εργοτέλη, τον Ηλία τον Τσέλιο. Να τον καλωσορίσουμε. Καλησπέρα. Ποδοσφαιριστής που ανήκει στην ΑΕΚ και αγωνίζεται με δανεισμό στην ομάδα του Ηρακλείου και βεβαίως με μεγάλους στόχους μπροστά του και ορίζοντες. Και βέβαια, Ηλία, να σου δώσουμε τα συγχαρητήρια και από εδώ, γιατί δεν έχουμε προλάβει να τα πούμε στο γήπεδο χθες. Ήταν μια μεγάλη και ιστορική πρόκριση τον Εργοτέλη αυτό που πετύχατε χθες το βράδυ. Καταρχάς, καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε εδώ στο πλατό. Είναι και η πρώτη τηλεοπτική του εμφάνιση του, Ηλία. Είναι ακόμα 21. Τον έχεις ενημερώσει ότι φέρνουμε γούρι. Αυτό. Μακάρι το. Το ελπίζω, το ελπίζω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα συγχαρητήρια. Ήταν πάρα πολύ μεγάλο για όλους μας, γιατί είμαστε μια πολύ νεανική ομάδα. Πάρα πολύ σε σχέση με την κατηγορία. Το χαρήκαμε πάρα πολύ απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα, τον Άρη, ο οποίος για μένα πρέπει να πρωταγωνιστεί στη Super League. Είναι πάρα πολύ καλή ομάδα. Ερχόμασταν από ένα έτσι κακό σερί, μπορώ να το πω, από αποτελέσματα. Και μας ξάφνιασε λίγο αρνητικά αυτό. Ναι, και εμάς μας ξάφνιασε αρνητικά. Γι' αυτό και έτσι σαν ομάδα είπαμε ότι πρέπει να βγάλουμε αντίδραση και ευτυχώς ήρθες απέναντι σε ένα πολύ μεγάλο μάτς. Πολύ ιστορικό από ό,τι βλέπετε. Είναι η δεύτερη φορά που περνάει ο Εργοτέλης στη φάση των 16 και είμαστε πάρα πολύ περήφανοι γι' αυτό. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Καταλαβαίνουμε όμως ακόμα είναι η χαρά τέτοια τόσο μεγάλη που ίσως ακόμα δεν έχετε συνειδητοποιήσει ότι πετύχατε κάτι τόσο σημαντικό. Σίγουρα δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει ακόμα 100%. Γιατί έχουμε και έναν αγώνα την Κυριακή με την Παναχαϊκή. Το μυαλό μας από χθες το βράδυ είναι εκεί πέρα. Γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό το πρωτάθλημα. Έχουμε πολύ μεγάλες φιλοδοξίες για το πρωτάθλημα. Οπότε, τι να πω, αν περάσει λίγο καιρός και το αντιλαμβάνουμε λίγο καλύτερα, ίσως. Απλά, Ηλία, η αλήθεια είναι ότι χθες, για μια ακόμα φορά, πήγαμε να δούμε τον Εργοτέλη να κάνει μια διαδρομή από τον Παράδεισο στην Κόλαση, όπως λέμε ποδοσφαιρικά. Ένα 3-0 που είχε δημιουργηθεί στις αρχές του δευτέρου μέρους, έγινε 3-2 και τα τελευταία 20 λεπτά ήταν δραματικά. Πώς τα καταφέρατε, αισθανθήκατε πίεση, αισθανθήκατε άγχος για να πάρετε την πρόκριση μετά το 3-0 και αυτό σας βγήκε αρνητικά στο γήπεδο? Όπως είπα και πριν, είμαστε μια πολύ νεανική ομάδα. Οπότε στο 3-0 πιστεύω έτσι και ενθουσιασμός και σας στήσαμε λίγο, λέμε τώρα παιδιά πάμε στους 16. Ίσως να μην το διαχειριστήκαμε. Όχι τόσο, ναι, και δεδομένο και ότι δεν μπορούσαμε να το διαχειριστούμε τόσο καλά. Ίσως να βγήκε λίγο φόβος, λίγο άγχος και έτσι κλειστήκαμε πίσω. Με αποτέλεσμα ο Άρης να είναι μια πολύ ποιοτική ομάδα. Προφανώς είχατε άλλες εντολές από τον προπονητή που ίσως δεν σας βγήκαν να το βεβαίως, κάνετε. Βεβαίως. Προπονητής σε καμία περίπτωση μας είπε να γυρίσουμε εκεί πέρα, να συνεχίσουμε αυτό που κάναμε. Γιατί πιστεύουμε και εμείς ότι άμα το συνεχίζαμε μπορεί να βάζαμε και τέταρτο και πέμπτο. Απλά εκείνη την ώρα σου βγαίνει, έχεις το 3-0, θες να το κρατήσεις, πας η θυσία. Οπότε όλοι γυρίσαμε λίγο πιο πίσω να σιγουρέψουμε το αποτέλεσμα και ο Άρης με την ποιότητα που έχει κατάφερε να βάλει 2 γκολ. Ευτυχώς μείνανε στα 2. Και δεν επιτρέψαμε καμία άλλη φάση να γίνει. Και έτσι ήρθε το αποτέλεσμα που. Πάντως, Ηλία, ήθελα να ρωτήσω και γενικά έναν ποδοσφαιριστή γι' αυτό. Όταν τελειώνει ένα παιχνίδι, πανηγυρίζεις εσύ και βλέπεις τον συνάδελφό σου να πέφτει στο έδαφος απογοητευμένος, όπως έγινε χθες. Γιατί όλοι οι παίκτες του Άρη μετά τον αγώνα έπεσαν κάτω και δεν μπορούσαν να το πιστέψουν. Είναι και αυτό ένα περίεργο συνέστημα. Νιώθεις χαρά, αλλά νομίζω ότι και τον συνάδελφο τον βλέπεις έτσι με μια συμπάθεια εκείνη την ώρα. Ναι, σίγουρα. Μέσα στη χαρά σου δηλαδή. Εγώ χθες, για παράδειγμα, πρώτη εντύπωση μου έκανε ο Σιώπης που έπεσε κάτω στα γόνατα και είχε πιάσει τη μούρη του. Τι να του πω κι εγώ εκείνη την ώρα, δεν θέλει να ακούσει κανέναν. Πας τον παίρνεις μια αγκαλιά, του λες δεν πειράζει κι αυτά, γιατί τώρα άλλο να αποκλείεται ο Εργοτέλης από τους 16 και άλλο από τους ομίλους και άλλο ο Άρης. Και από ομάδα μικρότερης κατηγορίας. Και από ομάδα που θεωρείται μικρότερης κατηγορίας, ναι, είναι μεγάλο πλήγμα. Τώρα βέβαια μέσα στην τόση χαρά που είχαμε εμείς χθες,
Πέρασε λίγο πιο. Πάντως, το να μιλάει ένας 21χρονος, 21 ετών ποδοσφαιριστής έτσι, καταλαβαίνεις ότι πλέον τα παιδιά που παίζουν ποδόσφαιρο είναι όρημα από πολύ μικρή ηλικία. Είναι όρημα και πρέπει να έχουν και την παιδεία για να παίζουν ποδόσφαιρο, γιατί νομίζω ότι και το ποδόσφαιρο θέλει παιδεία, θέλει έτσι, τέτοια αντιμετώπιση όπως αυτή που ακούμε και μπράβο. Ο κόσμος της Κρήτης, πώς σου φαίνεται? Ο κόσμος της Κρήτης είναι τρομερός. Κυρίως οι οπαδοί του Εργοτέλη έχουν αγκαλιάσει πάρα πολύ την ομάδα και εμάς. Μας περιμένουν έξω από το γήπεδο κάθε φορά, αγκαλιές, φιλιά. Εγώ που είμαι δανεικός από πέρσι, είχα πάρα πολύ κόσμο και να μου λέει και του χρόνου εδώ και του χρόνου στην Κρήτη μας και τέτοια. Δηλαδή, πολύ, πολύ ζεστασιά, πολύ. Κύριε Νικολέτα, η είδηση της ημέρας πάντως, γιατί πέρασε το χθεσινό παιχνίδι και τα επινίκια, είναι ότι προέκυψε από την κληροτίδα Ντέρμπεργκ Οτέλ Σόφι. Ο επόμενος αντίπαλος και ο Σονούπο, μόλις μπει η νέα χρονιά, κριτικό 8, ντέρμπι, 9 λοιπόν. ή 10 Ιανουαρίου, θα υποδεχτεί ο Οτέλ στον Όφι στο Παγκρίτιο και η Ρεβάν στο Γιατί Κουλέ. Οπότε έχουμε εδώ τον Ηλία και μπορεί να μας πει. Πάντως, εγώ που το έζησα χθες με κάποιους ανθρώπους που μιλούσαμε, δεν λέω επίσημα, ξέρω ότι ήταν μια κλήρωση που τη σκέφτηκαν στον Εργοτέλη και την ήθελαν ίσως κιόλας. Όχι βέβαια ότι πιστεύουν ότι είναι εύκολος αντίπαλος ο Όφι, αλλά τους εξητάρει αυτό. Για το συμβολικό του πράγματος ενδεχομένως, ναι. Λόγω του ότι είναι δύο κριτικές ομάδες. Εσείς πώς το βλέπετε, οι ποδοσφαιριστές, πώς το σχολιάσατε? Προσωπικά μου άρεσε πάρα πολύ η κλήρωση, γιατί είναι άλλη αίσθηση να παίζει ένα τοπικό ντέρμπι. Μαζεύεται πολλοί κόσμος, υπάρχει έτσι πολλή θέληση για το παιχνίδι, γίνεται ένας δώρος, παιδί μου. Τώρα, κανένα μάτσο του κυπέλου δεν είναι εύκολο. Με όποιον και να πέθανε, για τον Κισαμικό να πέθανε, με οποιονδήποτε, είναι δύο μάτς, δεν ξέρεις ποτέ τι μπορεί να γίνει. Προφανώς, εντάξει, δεν είναι Ολυμπιακός, απλά και πάλι, Όφι είναι μια πολύ καλή ομάδα. Μπορεί να μην πάει πάρα πολύ καλά στην Αλφα. Καταλαβαίνετε ότι θα παίξετε το πρώτο μάτς και θα έχετε πάρα πολύ κόσμο του Όφη στο γήπεδό σας. Ναι, ναι, βέβαια θα έχουμε πλεονέκτημα έδρας μετά. Αλλά και αυτό για μένα πιστεύω είναι θετικό. Δηλαδή, τόσος κόσμος, παρόλο που είναι κατά σου, κατά κάποιο τρόπο σε ανάβει, ρε παιδί μου, ναι, σε φτιάχνει. Σε κινητοποιεί σίγουρα. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Είναι ένα κίνητρο παραπάνω. Οπότε τι θέλατε μια κλήρωση με τον Όφη? Ναι, ναι, μας άρεσε πάρα πολύ. Πιστεύω από όλες τις επιλογές ήταν για μας η καλύτερη. Τόσο πολύ. Ναι, ναι, ναι. Και ξαναλέμε, μην παρεξηγηθούμε ότι θεωρούν τον Όφη εύκολο αντίπαλο. Ίσα-ίσα που είναι και αυτός μεγαλύτερης κατηγορίας ομάδα. Θεωρητικά είναι το φαβορί. Έτσι. Οπότε έχετε και αυτή την πρόκληση μπροστά σας, αλλά με το πρωτάθλημα τι γίνεται, Ηλία? Ο Εργοτέλης ξεκίνησε με 4 στα 4 και κάποια στιγμή έγινε το αντίστροφο. Ναι. Κάναμε ένα καλό σειρί στην αρχή και ίσως πάλι λίγο η απειρία μας, λίγο το ότι φύγαμε από το Παγκρίτιο και είχαμε ως έδρα την Αλικαρνασσό. Και δεν βοηθούσε καθόλου ο γηπεδικός χώρος να κάνουμε αυτό που θέλουμε. Το στυλ ποδοσφαίρου που παίζουμε. Ήρθανε 2-3 κακά αποτελέσματα, μας πήρε λίγο από κάτω, αλλά δεν κάναμε συζητήσεις στην ομάδα, μας μίλησε ο coach, κάναμε πολύ καλή προπόνηση και από ό,τι είδωλος ο κόσμος χθες στο μάτς με τον Άρη, ότι δεν υπάρχει καλύτερη αντίδραση από το να φέρεις καλά αποτελέσματα για να κάνεις καλή και προπόνηση. Και νίκη την Κυριακή με την Παναχαϊκή παστησία. Αυτό είναι ο ακριβώς επόμενος στόχος από χθες το βράδυ. Δηλαδή, μας το ξεκαθάρισε και ο προπονητής χθες μέσα στα πανηγύρια, όλη χαρά και αυτά. Μπαίνω ο κότς μέσα στα αποδυτήρια, συγχαρητήρια για αυτά, αλλά από σήμερα το βράδυ, Παναχαϊκή ο επόμενος στόχος. Όπως καταλαβαίνεις, είναι αρκετά δημοσιογραφικός. Μπορεί να μας τα πει όλα, αν τον έχουμε εδώ. το λέω έτσι αυθόρμητα τώρα. Ηλία, πιστεύεις ότι ο Εργοτέλης μπορεί να χτυπήσει την άνοδο στη Super League? Ναι, το πιστεύω. Το πιστεύω πάρα πολύ, γιατί είμαστε μια πολύ ποιοτική ομάδα. Μπορεί να μην έχουμε έτσι πάρα πολύ εμπειρία όλα τα παιδιά, αλλά πιστεύω ότι, βλέποντας κιόλας το επίπεδο, ότι μπορούμε, άμα το πιστέψουμε και συνεχίσουμε αποτέλεσμα με το αποτέλεσμα να πάμε καλά, πιστεύω ότι γιατί όχι. Δεν το έχει βάλει σαν στόχο ο Εργοτέλης, μας έχει βάλει το μαχαίρι στο λαιμό, θα πάρετε άνοδο, σε καμία περίπτωση. Αλλά παιχνίδι με το παιχνίδι, βλέπουμε ότι και εμείς μεταξύ μας λέμε γιατί ρε γαμώτο. Ακριβώς. Και σίγουρα στο μυαλό σου, όχι ότι τώρα σε απασχολεί όταν μπαίνεις στο γήπεδο, αλλά είναι μια μέρα να επιστρέψεις στην ΑΕΚ που ανήκεις. Έτσι, τι μπορώ να με το ρωτήσω αυτό? Σίγουρα. Εγώ ξεκίνησα πολύ μικρό στην ΑΕΚ. Δεν γίνεται το όνειρό μου να μην είναι να παίξω στην ΑΕΚ. Έγινε μια απόφαση να πάω δανεικός, να οριμάσω ποδοσφαιρικά, ρε παιδί μου, και όταν πιστέψουν ότι είμαι έτοιμος να
να ξαναεπιστρέψω. Εγώ γι' αυτό δουλεύω. Βέβαια, προφανώς και έχω εγκληματιστεί πάρα πολύ εδώ στον Οργοτέλη. Μ' αρέσει που βρίσκομαι στον Οργοτέλη. Μα έχει είναι... και πολύ σημαντική προσφορά. Ναι, είναι σαν οικογένειά μου είναι ο Οργοτέλης. Δηλαδή, μέχρι στιγμή τα πρώτα μου επαγγελματικά βήματα τα έχω κάνει στον Οργοτέλη. Ακριβώς. Οπότε. Και σε βοήθησε πολύ. Με βοήθησε πάρα πολύ. Και πιστεύω ότι από αυτόν θα κάνω το βήμα για το επόμενο στάδιο. Από τον Οργοτέλη. Να στο ευχηθούμε και να σου ευχηθώ να παίξεις στην Αγία Σοφιά από τη στιγμή που το όνειρό σου είναι αυτό, αλλά να σου ευχηθώ πρώτα να καταφέρεις να βρεθείς, να πανηγυρίσεις μια άνοδο του Οργοτέλη στη Super League. Γιατί προσωπικά πιστεύω ότι έχει όλα τα έχει η ομάδα για να το πετύχει. Μακάρι, και εμείς το πιστεύουμε αυτό. Μακάρι. Θα θέλαμε να πούμε πολλά. Σε ό,τι κάνεις. Ναι, η αλήθεια είναι ότι ο Ηλίας είναι πολύ ευχάριστος συνομιλητής. Με την πρώτη ευκαιρία θα τον ξαναέχουμε. Δεν μας το χαλάσει το χατήρι. Δεσμεύτηκε δημόσια. Τελείωσε. Ευχαριστούμε πολύ.